Γραπτή ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης, επανερχόμενος στο ζήτημα της βελτίωσης της εθνικής οδού Απαλού Λουτρών. Συγκεκριμένα, στη γραπτή του ερώτηση, σε συνέχεια προηγούμενης, η οποία δεν απαντήθηκε όπως τονίζει ο βουλευτής, αναφέρεται ότι το ζήτημα της βελτίωσης του συγκεκριμένου τμήματος του δρόμου προβάλλει πλέον επιτακτικό. Η βελτίωση του τμήματος αυτού των 8,3 χιλιόμετρων κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς η κίνηση που δέχεται το συγκεκριμένο τμήμα είναι αρκετά μεγάλη. Θα παραμείνει ως δρόμος ατυχημάτων ή θα γίνει δρόμος ανάπτυξης και προόδου και αποτροπής του τροχαίου ατυχήματος από το τμήμα Απαλός μέχρι στο Λουτρό? Αυτή την ερώτηση κατέθεσα στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, στον κύριο Χρήστο Σπυρτζή. Σε συνέχεια της ερώτησης που είχα καταθέσει της γραπτής, 2 Ιουνίου του 2017. Η απάντηση που πήρα από τον Υπουργό, προκειμένου να ενημερώσω τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης και όχι μόνον, δεν ήταν ικανοποιητική και γι' αυτό επικαιροποίησα εκ νέου το αίτημά μας, προκειμένου αυτή η μελέτη η οποία είχε συνταχθεί από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα πλαίσια της αντιπεριφέρειας Εύρου, θα πρέπει κάποια στιγμή το ελληνικό κράτος να την υλοποιήσει. Το επενδυτικό ενδιαφέρον για το εγκεκριμένο γεωθερμικό πεδίο που βρίσκεται στην περιοχή, αλλά και η εξυπηρέτηση και ασφάλεια μετακίνησης επιβατών, επιχειρηματιών και στρατιωτικών από το συγκεκριμένο τμήμα της Εθνικής Οδού, καθιστά, σύμφωνα με τον βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, το ζήτημα μείζων. Να σημειωθεί ότι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει εκπονήσει μελέτη για την βελτίωση της οδού από την περιοχή του Απαλού νομού Εύρου έως τη νέα γέφυρα του ρέματος Τσάι στην περιοχή των Λουτρών, με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Ο Υπουργός καλείται να απαντήσει αν θα δρομολογήσει το έργο ή αν σκοπεύει να συνδράμει χρηματοδοτικά στην περιφέρεια, η οποία έχει έτοιμη την απαραίτητη μελέτη. Γι' αυτό ερωτώ τον Υπουργό με ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο θα συμπεριλάβει την υλοποίηση αυτού του έργου, τη βελτίωση δηλαδή περίπου των 8,5 χιλιόμετρων, σχεδόν από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης μέχρι τη γέφυρα των Λουτρών, ώστε να έχουμε την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, την άνετη και την ακόλυτη χρησιμοποίηση αυτού του δρόμου, που πραγματικά εν ώψη μάλιστα και της αναμενόμενης ανάπτυξης στην περιοχή μέσα από την χρήση των γεωθερμικών πεδίων, αλλά και την πρόοδο και την ανάπτυξη και την βελτίωση των Λουτρών, φυσικά και μέσα από μία άλλη αναπτυξιακή πολιτική που έχουμε προτείνει σε ό,τι αφορά την χρήση των λιμνοθαλασσών στο δέλτα του ποταμού Εύρου. Ελπίζουμε αυτή τη φορά η απάντηση την οποία θα μας δώσει ο Υπουργός Υποδομών να είναι ικανοποιητική,